Καλησπέρα σας, καλοί φίλοι τηλεθεατές. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας, Faces, πρόσωπα. Πριν προχωρήσω παρακάτω και πάλι, έχω υποχρέωση να ευχαριστήσω τον χορηγό μας, τον Δόκτωρα Βασίλη Μαύρου και τον Αεροσιλέπτινγκς, καθώς και την ομάδα του που είναι πάντα μαζί μας, μας στηρίζουν. Ευχαριστούμε τον Δόκτωρα Μαύρου, να είστε καλά. Και να καλωσορίσω τον απόψινό φιλοξενούμενό μου, είναι ο κύριος Μιχάλης Παπαδόπουλος. Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο οποίος ζει στην περιοχή του Μάρκετ. Περισσότερα θα μάθουμε σε λίγο. Και να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, κύριε Παπαδόπουλε, που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ, κύριε Παναγή, που είμαι καλά σε τρία. Καλησπέρα σας. Καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, έχουμε να μιλήσουμε, να θυμηθούμε και λίγο για την καταγωγή σας και επίσης να θυμηθούμε για το βιβλίο σας που έχετε γράψει, «Ο γυρισμός του Γενίτσαρου», και μετά θα μπούμε σε ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον θέμα. Γνωρίζω ότι είστε από την Βιζατζά, έτσι, από το χωριό Βιζατζά, γιατί είστε εκεί, και φύγατε σε πολύ νεαρή ηλικία. Ήρθατε 17 ετών, πόσο ετών ήσασταν? Ναι, 17 χρόνων, ναι. Μάλιστα. Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας ανάγκασαν να φύγετε από την Κύπρο, από την Βιζατζά? Κατά κρύβια δεν ήθελα να φύγω καθόλου. Εγώ ήθελα να παραμείνω στην Κύπρο. Αλλά δυστυχώς η οικογένεια δεν ήταν εύπορη. Ο πατέρας μου δεν μπορούσε να συντηρήσει την οικογένειά μας. Είμαστε 4 παιδιά. Και έτσι αναγκάστηκε να με διοικήσει στην Αγγλία. Ήρθε για πρώτη φορά το 1962 για λίγο καιρό. Μετά επέστρεψε στην Κύπρο λόγω της αρρώστιας της μακαρίτισσας της μάνας του, της γιαγιάς μου. Και μετά δυστυχώς αναγκάστηκε να μας φέρει όλους εδώ. Έτσι, ήρθατε γονιακός δηλαδή. Η μητέρα σας πέθανε στην Κύπρο ή εδώ? Όχι, η μητέρα μου ζει. Η γιαγιά του, η μητέρα του πατέρα μου. Μπορείτε, είπατε μητέρα και... Η γιαγιά, ναι. Ερωνία της ημέρας. Ήμουνα 17 χρόνων. Θα πήγαινα στην έκτη τάξη του Πανκυπρίου Γυμνασίου. Πήγα και την πρώτη ημέρα μάλιστα. Αλλά αναγκαστικά, αν και δεν ήθελα, ήρθαμε στην Αγγλία. Μάλιστα. Και ασχοληθήκατε, καταρχήν πήγατε για σπουδές. Και μετά, λόγω οικονομικών δυσκολιών, αναγκαστήκατε να εγκαταλείψετε τις σπουδές και καταλήξατε στο εμπόριο, έτσι? Ναι, ναι, ναι. Πριν φύγω, όταν ήμουν στην Κύπρο, ήθελα να γίνω δάσκαλος. Μου άρεσε να γίνω δάσκαλος. Βέβαια, δεν είχαμε την οικονομική δύναμη για να πάω να σπουδάσω στο εξωτερικό, έτσι. Θα ήμουν πολύ ευχαριστημένος αν γινόμουν δάσκαλος δημοτικών σχολείων στην Κύπρο. Yeah. Όμως δεν το κατάφερα και έτσι όταν ήρθαμε εδώ δεν ήξερα ούτε τη γλώσσα. Όταν πήγα στο σχολείο εδώ με βάλανε 2 χρόνια κατώτερα της δυνατότητας μου λόγω του ότι δεν ήξερα τη γλώσσα και έτσι έχασα 2 χρόνια εδώ. Και μετά τα βρήκα δύσκολα γιατί δεν είχαμε και την απαιτούμενη νουθέτηση ποιον κλάδο να ακολουθήσουμε, τι να κάνουμε. Ναι. Και έτσι στο τέλος αναγκάστηκα να βγω από το σχολείο και να μπω στο εμπόριο, στη δουλειά, ναι. Είχατε μια επιτυχημένη όμως πορεία, έτσι, και... Δόξα τω Θεώ, δούλεψα κάνα 2 χρόνια, μετά ανοίξαμε ένα μαγαζί στο Λονδίνο. Μπακάλικο. Μάλιστα. Μαζί με τον πατέρα μου και τον αδερφό μου. 10 χρόνια αργότερα βρήκα τον εαυτό μου στο Μάρκετ σε ένα φυσιάτικο, σαράδικο. Και εντάξει, ήρθαμε εδώ, δουλέψαμε σκληρά. Ασχοληθήκα λίγο με την κοινότητα. Και στην ηλικία των 52 ετών αποφάσισε να πάω πίσω στο σχολείο. Έτσι... Αποπερασπίσατε οι σπουδές σας και πήρατε το πτυχίο. Ναι, ναι. Φίτευσα στο Open University εδώ. Mm-hmm.
για 3 χρόνια. Ακόμα ένα χρόνο στο Canterbury Christchurch Πανεπιστήμιο για να τελειώσω σαν καθηγητής. Και διδάξατε. Αμέσως μετά βρήκα δουλειά σε σχολείο και δούλεψα σαν καθηγητής για 7 χρόνια. Ναι. Να σημειώσω ότι όταν έκανα τις σπουδές μου στο Open University από το σπίτι, δουλεύαμε κιόλας, το μαγαζί ήταν ανοιχτό και δούλευα και σπούδαζα την ίδια στιγμή. Και μετά όταν τελειώσατε, συνεχίσατε να κρατάτε τις business, επιχειρήσεις, δούλευα. Όταν τέλειωσα και βρήκα δουλειά σε σχολείο, το πουλήσαμε την επιχείρηση. Ναι. Ωραία. Τώρα είστε συνταξιούχος. Τώρα είμαστε συνταξιούχοι, βέβαια. Μάλιστα. Okay. Πώς προέκυψε τώρα το βιβλίο σας, ο γυρισμός του Γιαννίτσα. Α, ναι. Ο γυρισμός του Γιαννίτσα. Αυτό το βιβλιαράκι. Πώς προέκυψε αυτό. Όταν ήμουν μικρός στην Κύπρο, πριν φύγει ο πατέρας μου, ήμουν 12 χρονών όταν έφυγε για πρώτη φορά, μας έλεγε μια ιστορία για έναν προπάτορα, ο οποίος λέει τον πήραν οι Τούρκοι μικρό παιδί σαν γεννίτσαρο και τον πήγανε στην Τουρκία. Αυτό μου το έλεγε ο πατέρας μου. Ήταν ιστορία. Δεν τον πολυπίστευα, ας πούμε. Ήταν αληθινή ιστορία ή ήταν, ας πούμε... Αυτό ήθελα να, να τσακάρω, ας πούμε, να επιβεβαιώσω. Μάλιστα. Και έτσι ρώτησα πολλούς άλλους στο χωριό, οι οποίοι το επιβεβαίωσαν και ήξεραν την ιστορία. Mm-hmm. Και στα γειτονικά χωριά, όχι μόνο στη Βυζαντία, αλλά και στο ποτάμι, άκουσα την ίδια ιστορία, στο Νικητάρι, στην Αγία Μαρίνα, λίγο πιο πάνω από το χωριό μας. Και έτσι πίστηκα ότι ήταν πραγματικά αληθινή ιστορία. Mm-hmm. Βέβαια, η υπόθεση που άκουσα ήταν πολύ λίγη, δηλαδή τον πήρανε, λέει, στην Τουρκία, τον σπούδασαν γιατί έπαιρνε τα γράμματα, ξέρω εγώ. Έγινε μάλιστα και χώτιας. Αλλά κάποια μέρα επέστρεψε στο χωριό και γιατί ποτέ δεν ξέχασε ποιος ήταν. Ένιωθε Έλληνας πάντα και έτσι όταν ήρθε στην Κύπρο έκανε και κάνα 2 κατορθώματα όπως μου είπαν. Το πρώτο που μου είπαν είναι ότι σκότωσε τον επικεφαλής των Τούρκων εκεί στην περιοχή, γιατί ήρθε, λέει, μια μέρα στο χωριό, ήταν ένας γάμος και ήθελε να πλαγιάσει την ύφη. Έτσι συνήθιζαν να κάνουν οι Τούρκοι τότε, ναι. Ναι, 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 ναι. Το έμαθε ο προπάπθος μου. Ντύθηκε, λέει, αυτός η ύφη, μπήκε στο κρεβάτι και όταν ήρθε ο Τούρκος, τον σκότωσε. Ναι. Και τον ρίψανε σε ένα λάκκο εκεί στην περιοχή. Κλείσανε το λάκκο, πού να τον δεις, πού να τον βρεις. Μάλιστα. Έτσι. Ωραία. Αυτό το βιβλίο, κύριε Παπαδόπουλε, είναι προς διάθεση ακόμα, είναι, πρέπει να... Ναι, έχω ορισμένα κόπεις ακόμα. Mm-hmm. Και όποιος ήθελε να το αγοράσει, να το διαβάσει, θα μπορούσε να μου τηλεφωνήσει στο τηλέφωνο που ίσως μπορέσετε να δείξετε εκεί. Και ή στο email μου ή ακόμα και στο Facebook στο όνομα Μιχάλης Παπαδόπουλος, Μιχαήλ Μάικλ Παπαδόπουλος, και θα μπορούσε να το αποστείλω, ναι. Ωραία. Facebook, λοιπόν. Είναι και ένας ιδιαίτερος λόγος, ο οποίος τώρα θέλουμε να μιλήσουμε για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ποικιλία θεμάτων που έχετε στο Facebook. Πέστε μας, πώς ξεκίνησε αυτή η... Είναι η απασχόληση η οποία κατέληξε να είναι ένα έργο πολύ σημαντικό που προσφέρεται μέσω του Facebook. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αρχικά να πω ότι για πολλά χρόνια, για 8 χρόνια διατέλεσα πρόεδρος της κοινότητας του Μάρκεϊ και ειλικρινά έπαιρνε πολύ από το χρόνο μου. Πριν 2 χρόνια σταμάτησα να είμαι πρόεδρος
Και είχα πολύ, πολύ, πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. Είχατε χρόνο, ναι. Και έτσι σκεφτόμουν τι μπορούσα να κάνω για να προσφέρω στην κοινότητα και στο έθνος μας. Θα σου πω την αλήθεια, κύριε Παναή. Ναι. Και αν και αρχικά δεν είχα και πολύ καλή εντύπωση για το Facebook και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πιστεύω ότι είναι γι' αυτό ένας τρόπος με τον οποίο θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε με την παροικία μας, με τον κόσμο μας, με τον απανταχού Έλληνα. Κύριε Παδόπουλε, είναι μέσω επικοινωνίας και μαζικής ενημέρωσης. Έτσι είναι. Έχουμε καταλήξει σε αυτά τα μέσα τα πιο μοντέρνα και έτσι. Συμφωνώ. Και το Facebook, όπως και άλλα, είναι ένα μέσο το οποίο έχει μπει στην ζωή μας. Ναι. Έχει μπει στη ζωή μας, πράγματι. Ειλικρινά, στην αρχή το αφισβητούσα πάρα πολύ. Αλλά τέλος πάντων, σε μένα έδωσε ένα τρόπο επικοινωνίας και έτσι το ασπάστηκα στο τέλος. Ναι, ναι. Ποια είναι τα θέματα που σας απασχολούν? Τα θέματα που με απασχολούν είναι ως επιτοπλίστων τα κοινωνικά θέματα εδώ στο Market, στην κοινότητα του Market, γιατί εγώ τώρα μένω στο Χερμπρέι, αλλά ανήκω στην κοινότητα του Market. Και όχι μόνο η τοπική κοινότητα εδώ, αλλά και όλη η παροικία μας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αρχικά είπα να γράψω κάτι ποίηματα και να τα αναρτήσω, αλλά πριν από το Facebook επειδή ήμουν αμπλεγμένος με την Εκκλησία εδώ κάτω, πήρα την πρωτοβουλία και κατασκευάσαμε ένα, πώς το λέμε, ένα website, page για το κοινότητα του Market, website. Και αναρτούσα στο website του Market όλα τα γεγονότα που συνέβαιναν, ας πούμε, στην κοινότητά μας. Άμα είχαμε κανένα ξένο, άμα είχαμε κάποιο social, άμα επισκεπτόμαστε κάποιον ή μια συγκέντρωση. Και έτσι είπα να το συνεχίσω αυτό, αν και δεν ανήκα πια στην Εκκλησιαστική Επιτροπή, και είπα να το συνεχίσω αυτό στο Facebook. Και έτσι αρχικά νομίζω ότι ασχολήθηκα πάρα πολύ με τα συμβάντα στο Market, με το τι συνέβαινε στο Market, στην Εκκλησία, στην περίχωρα εδώ. Τα νέα της κοινότητας, δηλαδή. Τα νέα της κοινότητας, ναι. Και μετά είπα να κάνω κάτι διαφορετικό. Και μου ήρθε μια ιδέα να γράψω ορισμένα ποίηματα για την Ελλάδα, κατά κρύβια για την Μεσόγειο. Άκουγα καθημερινά στις τηλεοράσεις για τη γαλάζια πατρίδα που φωνάζουν οι Τούρκοι. Έτσι μου κακοφάνηκε λιγάκι. Και έτσι έγραψα ορισμένα ποίηματα με τον τίτλο «Η Μεσόγειος». Και αν μου επιτρέπετε, κύριε Παναγή. Τα δημοσιεύσατε στο Facebook, έτσι. Ναι, βέβαια. Μην προχωρήσετε παρακάτω, να ακούσουμε, να μας διαβάσετε ένα ποίημα, ή δύο, όπως θέλετε. Σκοπεύετε αυτά να τα εκδώσετε και σε βιβλίο ή απλά έτσι τα παραμύθια? Σιγά, κύριε Παναγή. Τα έχω ίσως στο μέλλον, αλλά σιγά-σιγά, να ήταν. Έχω γράψει μέχρι τώρα δύο κομμάτια, ένα για την Ελλάδα και ένα για την Κύπρο. Ωραία. Να ακούσουμε, αν θέλετε, κάτι στη σχέση. Ναι. Αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ, παρακαλώ, ναι. Είναι από το ποίημα «Μεσόγειος» ή «Μεσόγειος» και αρχίζει από την αρχή. Μάλιστα.
Γιατί του παντός. Μες στο σκοτάδι το άναρχο, πριν καν αρχίσει η χτίση, προτού το φως παντού φανεί, πριν τον Θεόν την κρίση. Μέσα στο χάος του άπειρο, χωρίς μορφή και σχήμα, χωρίς πουλιά να κελαδούν και δίχως ηλιακτίδα. Μαυρίλα εδώ, μαυρίλα εκεί, μαυρίλα ολοβαμμένο. Ξάφνου το χάος βρίχεται, τα σωτικά του τρίζουν. Τα άναρχα και τα άδυτα τσακρίζουν και ραγίζουν. Κάθε γωνιά του και πληγή, κάθε πληγή και πόνος. Και στο στερνό τον στεναγμό ξεκίνησε ο χρόνος, που έφερε το ξέσπασμα και άβυσος ξεράγει. Βροντάει και στράφτει ο ουρανός, γονγίζει αν κομαχάει. Ήλιους φεγγάρια αστερισμούς στον θόλο του αμολάει. Λιώνουν τη γη στα σωθικά, ηφαίστεια γεννάνε. Άλλα λάβα ξεχύνουνε και άλλα στάχτη ξερνάνε. Και αδιάβατα ψηλά βουνά αναρριχούνται στα άστρα. Απ' τη φωτιά βλαστάει δεντρή, από τη λάβα χόρτο. Και αφράτο γάργαρο νερό στου βράχου τ' άγριο φόντο. Σε κάθε βήμα και ρογμές, πηγές, λίμνες, πελάγι. Και άγρη κρεμίση μαδιακή της δύναμης που εκράγει. Και το θιάφι και καπνός σιγά σιγά χαθήκαν. Έτσι ο κόσμος πλάστηκε και η Ελλάδα γεννήθη, με χίλιες τόσες ομορφιές από τους θεούς επρικήθη. Είμαι η Μεσόγειος. Αυτό είναι το πρώτο ποίημα που έγραψα. Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια, κύριε Παπαδόπουλε. Πεςτε μου, πόσες ώρες σας παίρνει το Facebook, γιατί είναι μια ασχολία τώρα. Ναι. Ασχολούμαι πάρα πολύ, γιατί μετά τα ποίηματα είπα να γράψω και κάτι άλλο για την Ελλάδα, για την Κύπρο και ασχολήθηκα με τους μεγαλύτερους Έλληνες όλων των εποχών. Είχα και... για τον Σοκράτη, για τον Καρτζάκη, για... ναι. Και έτσι μου παίρνει αρκετές ώρες κάθε εβδομάδα για να τα συντονίσω και να βρω τις κατάλληλες φωτογραφίες, αν χρειάζεται. Και μου αρέσει. Μου αρέσει. Τώρα που δεν είστε ούτε στο εμπόριο, ούτε στην επιχείρηση, ούτε ασχολείστε με την κοινότητα, έχετε αρκετό χρονικό διάστημα, πώς διαγράφετε η καθημερινότητά σας, μία μέρα του κυρίου Παπαδόπουλου, πώς ξεκινάει, πώς είναι, ας πούμε. Ξυπνούμε το πρωί με τη σύζυγό μου, κάνουμε το breakfast μας και αν ο καιρός το επιτρέπει, περπατούμε 2-3 μίλια όποτε ο καιρός το επιτρέπει, εδώ γύρω στην περιοχή μας βέβαια. Επιστρέφουμε σπίτι και τις παραπάνω φορές, δυστυχώς, καθόμαστε στην τηλεόραση για να παρακολουθήσουμε κάτι. Έχουμε αρκετούς φίλους με τους οποίους κρατούμε επαφή τηλεφωνικά. Ορισμένοι εδώ, ορισμένοι στην Κύπρο. Και έτσι προσπαθούμε να γεμίσουμε τη μέρα μας με συνομιλίες με φίλους ή κοιτάζοντας τηλεόραση από την Ελλάδα, από την Κύπρο. Η οικογένεια, κύριε Παπαδόπουλε. Δυστυχώς η οικογένεια μου είναι πάνω μακριά στο Norwich, τρεις ώρες οδήγημα από εδώ και έτσι το βρίσκουμε πολύ δύσκολο. Όμως, δόξα τω Θεώ, πριν έχουμε αυτή την πολύ θλιβερή κατάσταση και αυστηρή που έχουμε αυτή τη στιγμή, μπορέσαμε αρκετές φορές να πάμε να το ζούμε. Αν και αγκαλιές και φιλιά δυστυχώς θα παρακολουθούνται, ειδικά για τα εγγόνια. Πόσα παιδιά και πόσα εγγόνια. Έχω δύο παιδιά που είναι και δύο στο Norwich και δύο εγγόνια από το γιο μου. Να ζήσουν. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, πέστε μου λοιπόν για τα υπόλοιπα θέματα, όπως είπατε, γράφετε για την Ελλάδα, για την Κύπρο, γράφετε και επαιτειακά, ας πούμε, κείμενα ή ασχολείστε, ποια είναι τα κύρια θέματα που σας απασχολούν, ας πούμε. Είπαμε, τα περισσότερα θέματα που με απασχολούν είναι τα εκκλησιαστικά της κοινότητας και της περιοχής.
και τα της πατρίδος. Είτε αυτή η πατρίδα λέγεται Ελλάδα, είτε Κύπρος. Ναι. Μάλιστα. Με την κοινότητα, έτσι, πόσοι είναι οι κάτοικοι εκεί της περιοχής, ένα περίπου? Δυστυχώς λιγοστέψαμε πάρα πολύ. Όταν ήρθα στο μάρκετ για πρώτη φορά το 1980, είμαστε πάρα πολλοί, 500 κάτι. Δυστυχώς άλλοι τώρα έφυγαν, άλλοι απεβίωσαν και η κοινότητα δυστυχώς μίκρανε πάρα πολύ. Όπως ξέρετε, από την Κύπρο δεν έχουμε νέο κύμα. Από την Ελλάδα έχουμε, αλλά μέχρι τώρα από την Ελλάδα οι περισσότεροι βέβαια έρχονται για δουλειά παρά για να κατοικήσουν μόνιμα. Και έτσι η κοινότητα μίγρανε πάρα πολύ, δυστυχώς. Μάλιστα. Κύριε Παδόπουλε, η Κύπρος και η Βυζαντζιά, πόσο σας λείπει? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τι να σας πω. Ταξιδεύαμε στην Κύπρο πριν 2-3 φορές το χρόνο. Δυστυχώς τώρα δεν τα καταφέρνουμε. Είχα κρατήσει για να πάω τον Μάρτι. Όπως ξέρετε, ήρθε ο ιός. Το κράτησα για να φύγω την άλλη εβδομάδα, γιατί η εκκλησία της Βυζαντιάς είναι αφιερωμένη στην Αγία Κατερίνη και είναι η εορτή της 25 του Νιόβρη. Έτσι κράτησε για να πάω τις 23 του Νιόβρη εκεί, στην Πανήγυρη, αλλά τώρα δεν γίνεται να πάμε. Η εταιρεία το έκανε cancel την πτήση, έτσι δεν θα πάμε. Επομένως, όταν θα τελειώσει αυτό το lockdown, θα πάτε οπωσδήποτε. Ελπίζω. Βεβαίως, θα πάμε. Ωραία. Αν ζούμε βέβαια, γιατί ο ιός αυτός είναι πολύ πουλός, όπως ξέρετε. Λοιπόν, κύριε Παδόπουλε, σας υπέρ ευχαριστούμε. Ειλικρινά, είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που κάνετε και ιδιαίτερα το Facebook είναι μια έτσι, σημαντική προσφορά και ενημέρωση, όχι μόνο ενημέρωση για την κοινότητά σας εκεί, αλλά όσα βάζετε στο Facebook, τα μαθαίνουν και οι υπόλοιποι συμπατριώτες μας και εκτός τούτου, τα θέματα που ασχολείστε με το Facebook είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και προωθούν την κουλτούρα, την γλώσσα, προωθούν τον ελληνισμό, τον πολιτισμό μας και της Κύπρου μας και της Ελλάδος. Σας ευχαριστούμε. Θέλω να κλείσουμε λοιπόν με ακόμα ένα ποίημα. Ναι, κύριε Παναγή, να κλείσουμε με ακόμα ένα ποίημα. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι. Παρακαλώ. Εμείς οι μεγάλοι που ήρθαμε εδώ και φέραμε τα παιδιά μας εδώ, ή τα φέραμε ή γεννήθηκαν εδώ, που μεγαλώνουν σε μια νέα χώρα. Για αυτούς η πατρίδα τους, για αυτούς τους νέους που γεννιούνται εδώ ειδικά, η πατρίδα δεν είναι η Ελλάδα, δεν είναι η Κύπρος, η πατρίδα είναι η Αγγλία, η Βρετανία, το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε μια υποχρέωση, κύριε Βασίλη. Έχουμε μια υποχρέωση να προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να κρατήσουμε αυτόν τον ελληνισμό εδώ που φέραμε, γιατί για τα παιδιά μας αυτό είναι κάτι το ξένο. Μάλιστα. Κατά κάποιον τρόπο, αν δεν επιμένουμε εμείς, αυτή η δική μας πατρίδα για αυτούς είναι μια ξένη πατρίδα. Ναι. Και αυτός είναι ο κύριος λόγος που ασχολούμαι με το Facebook και να γράψω για τους μεγάλους Έλληνες. Γιατί αν καταφέρουμε να τους κεντρήσουμε το ενδιαφέρον, να νιώσουν έστω και λίγο Έλληνες, ίσως μετά κάποια μέρα ήδη να προσπαθήσουν να δουν άλλα πράγματα που δεν αναφέρω εγώ στο Facebook, αλλά αν νιώσουν λίγο Έλληνες, έστω και λίγο, θα έχουμε μαζί μας μια γενιά που ίσως να χαθεί αν δεν προσπαθήσουμε, αν δεν κάνουμε εμείς αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βαδόπουλε. Να ακούσουμε λοιπόν και το ποίημα σας. Ναι.
Το οποίο αφιερωμένο στην Κύπρο. Αυτό είναι για την Κύπρο. Ο τίτλος είναι «Ο αγνοούμενος». Μάλιστα. Σε ένα χαλασμένο σπίτι, χρόνια εγκατελελειμμένο, κάθεται η ευτυχία σε μια τόνινη καρέκλα. Στο τραπέζι, σε ένα κάδρο, μια φωτογραφία κοιτάζει και στα μάγουλα μαράζει σαν καυτό κατράμι στάζει. Πού είσαι καμάρι μου, μοναχογέ μου, λαμπρό αστέρι μου, μύρο και ανθέ μου. Πού είσαι αγόρι μου, πού είσαι χαρά μου, να μου γιατρέψεις τα σωθικά μου. Ποια γη σε κρατά, ποια σε χαμαλωτίζει, ποιος τη φαμίλια σου πίκρα ποντίζει, ποιος είναι στο δρόμο σου, ποιος σε εμποδίζει, από τον τόπο σου ποιος σε χωρίζει. Κι ανού το χέρι θα σε προστατεύει, κι ανού το άγγιγμα σε γαλινεύει. Ποιο αστέρι παιδί μου σου φωτίζει τον δρόμο, ποιο μπράτσο απλώνεται με αγάπη στον ώμο. Κι ανού ο έπαινος θα σε ενθουσιάζει, κι ανού το χαμόγελο σε καθησυχάζει, κι ανού η ματιά τη ματιά σου διαβάζει και κι ανού η φωνή ηρεμία μοιράζει. Πού άρα σε βρίσκει της αυγής η λιαχτίδα, στήρ την βλαστάρι μου να μας φέρει ελπίδα. Πού σε χαϊδεύει το βραδάκι τα αέρι, στείλε το σπλάχνο μου να μας δώσει καρτέρι. Ευχαριστώ, κύριε Βαναγή. Πολύ συγκινητικό, κύριε Παπαδόπουλε, και αυτό ένα κομμάτι στην προσπάθεια να συμβάλλετε στο να διατηρηθεί και αυτή η μνήμη, ένα κομμάτι από την ζωή των συμπατριωτών μας, από τόσος κόσμος που έχει χαθεί. Έτσι, συγχαρητήρια και πάλι για όλα όσα κάνετε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Σε ευχαριστήσω και εγώ με τη Σάρα μου που με καλέσετε στην εκπομπή σας και ελπίζω όλοι οι συμπατριώτες μας να τα καταφέρουν να βγούμε από αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε τώρα και να είμαστε όλοι γεροί και ζωντανοί όταν τελειώσει αυτός ο ιός. Ας το ευχηθούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είμαστε λοιπόν προσεκτικοί, να έχουμε πίστη και δύναμη και να πιστεύουμε στο Θεό, γιατί ο Θεός, ο πανταδύναμος, είναι αυτός που κάνει, αλλάζει τα πράγματα και όταν είμαστε κοντά Του, θα μας προστατεύσει και θα μας απαλλάξει από αυτή την πανδημία και θα φερεθούμε και πάλι στο μαλλόντιδα, κύριε Παπαδόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πανή. Να είστε καλά. Κάπου εδώ, να ευχαριστήσω και εσάς, καλοί φίλοι τηλεθεατές. Ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας. Σας πω ότι θα είμαστε μαζί και πάλι την ερχόμενη Κυριακή, την ίδια ώρα, γύρω στις 9:30 περίπου. Να ευχαριστήσω όμως και τον χορηγό μας, τον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και τον Βαρουσιλέ Τινγκς για τη στήριξη. Να είστε καλά, Δόκτωρ Μαύρου. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς και την ομάδα σας. Καληνύχτα, με πολύ αγάπη.